Ανοίγουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων. Καλησπερίζω για αρχή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρκόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή της. Θέλω καταρχάς να ξεκινήσουμε μετά της παιδείας και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όχι μόνο για το περιεχόμενο αυτό καθ' αυτό του νομοσχεδίου, για το εάν δηλαδή χρειάζονται αστυνομικοί στα πανεπιστήμια, ούτε για αυτό είστε ενεργός στα social media και θα το έχετε δει, που σας τρολάρουν πάρα πολύ ότι για κάθε θέμα στο οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει πρόβλημα, αναγγέλει ότι θα ιδρύσει και ένα σώμα αστυνομίας. Τώρα θα έχουμε και αστυνομία για τους σταθμούς του μετρό κλπ. Θέλω να σας ρωτήσω όμως και κάτι άλλο. Αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί κατά τη γνώμη σας και μία αυτοκριτική για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που το Σεπτέμβριο του 2013 ως αρμόδιος υπουργός είχε οδηγήσει στην ανεργία 1.349 φύλακες των πανεπιστημίων? Κοιτάξτε να δείτε, δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εμείς κινούμαστε σε αυτό το νομοσχέδιο με μία λογική κατά της αριστερής ιδεοληψίας, η οποία θέλει σώνει και ντε τους χώρους εκπαίδευσης, τους χώρους μάθησης, τους πανεπιστημιακούς χώρους, χώρους ασυδοσίας. Δεν είναι χώροι ελευθερίας έτσι όπως έχουν εξελιχθεί. Αυτή λοιπόν τη στιγμή δεν πρόκειται για ένα κράτος καταστολής όπως με το Στανιό, να το επαναλάβω, με το Στανιό, επιδιώκει η αντιπολίτευση να παρουσιάσει ότι η κυβέρνηση πάει να κάνει κάτι. Mm-hmm. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών στον πραγματικό του σκοπό, που είναι δηλαδή η παιδεία, η γνώση, η παροχή γνώσης, και όχι στην κάθε βαρβαρότητα. Θα πω και κάτι άλλο. Πρόσφατες ήταν οι εικόνες που είδαμε στην ΑΣΟΕ με τον Μπρίτανη, τον κύριο Μπουραντώνη, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, το οποίο του είχαν φορέσει ταμπέλες, πράγματα τα οποία είναι ανίκουστα. Εκεί λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω εγώ, επειδή έχετε βάλει ένα ερώτημα, τι θα μπορούσε να γίνει σε αυτή την περίπτωση, πώς θα μπορούσε να αντιδράσει κάποιος, ενδεχομένως μέσα από ένα ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα, όπως έλεγε ο κύριος Γαβρόγλου, προφανώς κάνοντάς μας όλους εμάς να γελάμε. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μια παρέμβαση για να μπορέσουν οι φοιτητές και οι διδάσκοντες να κάνουν τη δουλειά τους. Να πάνε οι φοιτητές για αυτό το οποίο πραγματικά έχουν σκοπό. Να πάνε να σπουδάσουν και να προοδεύσουν. Αν είχαμε τώρα λοιπόν στο διπλανό παράθυρο ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, για να επιστρέψουμε σε αυτό που σας ρώτησα στην αρχή, θα σας απαντούσε ότι αν δεν είχαν απολυθεί οι φύλακες στην ΑΣΟΕ, που δεν χρειαζόταν οι άνθρωποι να έχουν γκλόμπ ή να οπλοφορούν, θα μπορούσαν ενδεχομένως να είχαν κάνει λοιπόν κάτι, αλλά απολύθηκαν. Είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Η προσέγγιση είναι ότι πλέον πρέπει να δημιουργηθεί ένα ειδικό σώμα μέσα στα πανεπιστήμια, γιατί βλέπουμε ότι έχουν καταντήσει χώροι ανομίας και παραβατικότητας. Και δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί άλλο. Βλέπουμε όλα τα διεθνή μεγάλα πανεπιστήμια έχουν τέτοιου είδους φυλάξεις. Θα πρέπει επιτέλους η Ελλάδα να πάει μαζί με τον αιώνα της, να συμβαδίσει με τον 21ο αιώνα. Δεν μπορεί λοιπόν με προσεγγίσεις της δεκαετίας του 70 ή του 80, επειδή κάποιοι έχουν τα δικά τους σύνδρομα, να προχωρήσουμε και να πορευτούμε σε μια περίοδο που βλέπετε ότι τίθενται θέματα όπως η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ψηφιακή επανάσταση αν το θέλετε, και εμείς καθόμαστε και συζητάμε εάν τα πανεπιστήμια μας θα έχουν μια σοβαρή εικόνα, εάν θα μπορούν οι φοιτητές να πηγαίνουν να σπουδάζουν ή τελικά να παίζουν πετροπόλεμο. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να παίζουν πετροπόλεμο οι σπουδαστές, θέλουμε να πηγαίνουν να σπουδάζουν και ταυτόχρονα να εξελίσσεται ομαλά η πανεπιστημιακή διαδικασία. Επομένως δεν μπορεί, επειδή κάποιοι ζουν την αριστερίστικη ονείροξή τους, μια ολόκληρη κοινωνία, ένα ολόκληρο πανεπιστημιακό σύστημα να είναι δέσμιο και να μην μπορεί να προχωρήσει στις απαιτήσεις των μοντέρνων καιρών. Απ' την άλλη πλευρά δεν βλέπουμε ότι κάθε φορά που λέτε ως Νέα Δημοκρατία, ως παράταξη ευρύτερα, ότι κάτι φταίει και το αλλάζετε και δεν συμφωνεί η πραγματικότητα μαζί σας, το πράγμα πάει όλο και πιο κοντά σε αυτό που οι πολιτικοί σας αντίπαλοι θα λέγανε αυταρχισμό. Τι εννοώ? Μέχρι πριν κάτι μήνες έφταιγε το άσυλο. Το καταργήσατε το άσυλο. Να τι έγινε στην ΑΣΟΕ, χωρίς το άσυλο. Τώρα φταίει μία αστυνομία. Αυτό, ας πούμε, που έγινε στο μετρό με τους δύο ανήλικους, όχι απλώς υπάρχουν αστυνομικοί στο μετρό, αλλά ειδικά στο σταθμό της Ομόνοιας υπάρχει και παράρτημα του αστυνομικού τμήματος που είναι στη Βεραντζέρου. Και εκεί το είδαμε αυτό που το είδαμε. Μετά ποιο θα είναι το επόμενο βήμα? Το τι συνέβη στο μετρό επιβεβαιώνει όλα όσα είπα προηγουμένως. Και δεν πρέπει ότι τι δηλαδή θα πω, ότι θα πρέπει να είναι και ένας αστυνομικός σε κάθε γωνία, γιατί αυτό είναι εικόνα άλλου κράτους.
υπάρχουν ζητήματα παραβατικότητας και νομίζω, ναι, κύριε Μελιγκόνη, με το θάρρος της γνώμης μου, σε αυτό θα διαφωνήσω γιατί βλέπω και την τοποθέτησή σας. Νομίζω ότι εγώ ερώτηση κάνω, αλήθεια σας λέω. Είναι πολύ μακριά από αυτά τα οποία λέει η αξιωματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί, και πάλι θα το επαναλάβω, λες και ζούμε στη δεκαετία του 70 ή του 80. Τέτοιου είδους λοιπόν πρακτικές βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν τις επιδοκιμάζει. Είναι υπέρ της ασκούμενης πολιτικής από την κυβέρνηση. Και θα πω και κάτι άλλο. Το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως, το οποίο το στηρίζουμε σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορά τη γενιά μας. Είναι η μάχη της γενιάς μας. Επιτέλους, θα πρέπει να τελειώσουμε με αυτές τις τρευλώσεις μέσα στους χώρους μάθησης, μέσα στο δημόσιο χώρο κιόλας, τα έλεγα. Δεν μπορεί να βλέπουμε φαινόμενα σαν τον ξυλοδαρμό καθηγητών, τη διαπόμπευση διδασκόντων, ή να βλέπουμε φαινόμενα καθημερινής βίας, τα οποία προέρχονται και από την νεολαία. Γιατί θα πρέπει και να συζητήσουμε κάποια στιγμή και για την νεολαία. Θα πρέπει λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Για ποιο κράτος καταστολής μιλάτε? Αντιθέτως, θα πρέπει να μπει ένα τέρμα σε μια ασυδοσία ετών, γιατί κάποιοι, ξέρετε, την ελευθερία την έχουν μεταφράσει σε ασυδοσία. Το κράτος λοιπόν πρέπει να δώσει την παρουσία του. Δεν μιλάει κανένας για κάποιο κράτος καταστολής. Μιλάμε για ένα κράτος όμως εφαρμογής του νόμου. Είναι λοιπόν κάποιος ο οποίος είναι κατά του νόμου? Είναι κάποιος ο οποίος βρίσκεται απέναντι σε μια προσπάθεια να εφαρμοστούν αυτά που συνταγματικά ορίζονται στη χώρα μας? Όποιος είναι λοιπόν αντίθετος με την εφαρμογή του νόμου και της τάξης και θέλει ανομία και αταξία, να βγει να το πει. Μην κρύβετε. Όμως όλοι κρινόμαστε και βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, για τη στάση που παίρνει, μια βαθιά αριστερίστικη και μακριά από την καθημερινότητα και την σύγχρονη πραγματικότητα στάση, βλέπουμε ότι απομονώνεται από την κοινωνία. Και δεν το λέω εγώ. Δέστε όλες τις ποιοτικές μετρήσεις, δέστε όλα τα ευρήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ με την στάση αυτή είναι μακριά από τις σύγχρονες απαιτήσεις. Πάντως, κύριε Μαρκόπουλε, αν η ίδρυση ειδικού πανεπιστημιακού σώματος λύνει τα πάντα, γιατί η Σύνοδος των Πριτάνιων αντιδρά, γιατί και οι ίδιοι οι αστυνομικοί λένε μη μας το φορτώνετε και εμάς αυτό, δημιουργήστε άλλο σώμα που να μην υπάγεται στην αστυνομία, οι φοιτητές, με εξαίρεση τη φοιτητική παράταξη που πρόσκειται στο κόμμα σας, διαφωνεί? Γιατί όλοι διαφωνούν, αφού είναι πανάκι αυτό? Νομίζω ότι διαφωνούν όλοι. Εμείς έχουμε μαζί την κοινωνία. Μελιγκόνη, η κοινωνία, σε οποιαδήποτε, και αν το δείτε μέτρηση, σε οποιαδήποτε μορφή της, βλέπουμε ότι επιδοκιμάζει τέτοιου είδους δράσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις, συνδικαλιστικές, ενδεχομένως και υποκινούμενες. Από πολιτικά κέντρα, ο συνδικαλισμός έχει πολιτική έκφανση. Δεν είναι κάτι αρνητικό. Συζήτηση, δημοκρατία έχουμε. Ναι. Όμως και πάλι σας λέω, το δημοκρατικό μέτωπο μέσω του οποίου κινείται η κυβέρνηση, η ευρύτερη αυτή κοινωνική συμπαράταξη, έχει να κάνει με τις απαιτήσεις των καιρών. Προφανώς μια μεταρρύθμιση θα έχει και κάποιους που πολιτικά είναι απέναντι. Όμως η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου μας έχει ψηφίσει για να κάνουμε μεταρρυθμίσεις και τομές. Mm-hmm. Και αυτές θα κάνουμε. Κύριε Μαρκόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή σε μια εβδομάδα από σήμερα ξεκινούν οι διερευνητικές, σήμερα ο Τσαβούσογλου βγήκε και είπε ότι η Ελλάδα κάνει του κεφαλιού τους και ας συνεχίσει έτσι, τότε το ατύχημα θα είναι το λιγότερο που μπορεί να συμβεί. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει για τι πράγμα, με ποιο στόχο πάει στις διερευνητικές? Πάει για να βρεθούμε στη Χάγη? Πάει για να κερδίσει χρόνο? Πάει για να ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας με το γείτονα και όπου βγει? Έχετε αποφασίσει γιατί πάμε σε διερευνητικές? Ξεκάθαρη στρατηγική της χώρας μας είναι να κινηθεί με μετριοπάθεια και μέσα στο πλαίσιο των διεθνών φορέων στους οποίους συμμετέχει. Από εκεί και πέρα είναι μια διερεύνηση διαλόγου. Δεν είναι ένας διάλογος έτσι όπως η Τουρκία τουλάχιστον τον έχει ορίσει. Θα πω μάλιστα ότι είδατε και τις εξελίξεις με τη Ρωσία, η οποία μιλάει για τα δικαιώματα της Ελλάδας στο θαλάσσιο χώρο της. Ήταν δηλώσεις οι οποίες ήρθαν να συμπληρώσουν τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, μιας επίσης πολύ πολύ μεγάλης παγκόσμιας δύναμης. Η Ελλάδα λοιπόν πηγαίνει με μετριοπάθεια. Κατανοούμε όλοι ότι στο παιχνίδι των ευθυνών, αυτού που λέμε σε αγγλικά blame game, η Ελλάδα οφείλει να πάει στη διερεύνηση του κατά πόσο μπορεί να πάει σε έναν διάλογο με την Τουρκία, όμως με κόκκινες γραμμές, κύριε Μελιγκόνη, να είμαστε καθαροί. Εμείς μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Δεν βάζουμε θέματα αποστρατικοποίησης νησιών. Δεν βάζουμε την ατζέντα που η τουρκική εξωτερική πολιτική και διπλωματία θέλει. Και μάλιστα αυτή η στάση μας, είδατε ότι τις προηγούμενες ημέρες επιβεβαιώθηκε και από τις δηλώσεις Πομπέο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα λοιπόν, μάλιστα, με μετριοπάθεια και ψυχραιμία, δεν έχει κανένα πρόβλημα να διερευνήσει εάν η τουρκική πλευρά έχει την οριμότητα να μιλήσει για αυτά τα οποία πρέπει να μιλήσει. Από εκεί και πέρα, τίποτα παραπάνω. Κύριε Μαρκόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σας.